Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση σε διάγγελμά του, ενώ δήλωσε πως οι κάτοικοι του Ντονμπάς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το μέλλον τους. Μάλιστα, όπως διευκρίνησε ο Ρώσος Ιπάμ Σοϊγκού, η μερική επιστράτευση θα αφορά περίπου 300.000 εφέδρους. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Κίεβο να μεταφέρει τις εχθροπραξίες στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ πρόσθεσε ότι χρησιμοποιήθηκε πυρηνικός εκβιασμός, προφανώς αναφερόμενος στα ουκρανικά πλήγματα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Όπως τόνισε, βασικός μας στόχος είναι η απελευθέρωση του λαού του Ντονμπάς. Ο στρατός μάχεται κατά των επιχειρήσεων της Δύσης σε ένα μέτωπο έκτασης μεγαλύτερης των 1.000 χιλιόμετρων στην Ουκρανία. Στηρίζω την απόφαση των κατοίκων περιοχών που ελέγχονται από τη Ρωσία στην Ουκρανία να προχωρήσουν σε δημοψηφίσματα. Οι χώρες της Δύσης επισήμανε προσπαθούν να μπλοκάρουν κάθε πιθανότητα ανεξαρτησίας και ανάπτυξης. Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε με νόημα για την πιθανή χρήση πυρηνικών, λέγοντας λίγο πριν την ολοκλήρωση του διαγγέλματός του πως όσοι μας απειλούν με πυρηνικά θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτή η απειλή μπορεί να στραφεί εναντίον τους, κλείνοντας με τη φράση «Δεν μπλοφάρω».